Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η περίοδος που ακολουθεί είναι δύσκολη, είναι καθοριστική για ολόκληρο τον κόσμο. Και βεβαίως είναι δύσκολη και για την Ελλάδα. Ξέρουμε όλοι τόσο τις δυνατότητες όσο και τις αδυναμίες της οικονομίας μας. Ξέρουμε όλοι τις αντιξοότητες που δημιουργούνται από προκλητικές συμπεριφορές γειτόνων μας. Έχουμε μπροστά μας, με άλλα λόγια, με απλά λόγια, υποθέσεις μείζωνος εθνικής σημασίας. Υποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η πορεία της χώρας στο σήμερα και στο αύριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υποθέσεις που συνιστούν πρόκληση ευθύνης για όλες τις πολιτικές και για όλες τις κοινωνικές δυνάμεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις δημοκρατίες η άσκηση κριτικής είναι δικαίωμα και κάτι ακόμα περισσότερο, είναι υποχρέωση. Είναι επιβεβλημένη και ωφέλιμη. Όχι όμως η συκοφαντία, ούτε η ύβρις, όχι η απόπειρα ισοπαίδωση των πάντων, όχι η προσπάθεια απόλωσης και κοινωνικού διδασμού. Παρά τις επιτακτικές ανάγκες των καιρών, παρά τη βούληση της κοινωνίας, κάποιοι επιμένουν στον δρόμο της αντιδραστικότητας και της ανευθυνότητας. Επιστρατεύουν ανακρίβειες, ακρότητες, αμφισβητήσεις σε βάρος της χώρας, αρνούνται κάθε διαδικασία συνεννόησης, ακόμα και τα αυτονόητα. Επιμένουν σε μια ακατάσχετη, ανεύθυνη εκλογολογία, προσποιούνται πως δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στον γύρο κόσμο, για να έχουν το άλοθη της διαστρέβλωσης των πραγμάτων στη χώρα. Ισχυρίζονται ότι το σχέδιό μας για την οικονομία είναι τάχα δίθεν προεκλογικό. Θέλω να το ξαναπώ, το έχω πει, αλλά πρέπει να το επαναλάβω. Δεν σκέφτομαι εκλογές, αυτό είναι καθαρό. Με αυτή την έννοια λοιπόν, μην ανησυχείτε για αρχή του Πασόκ. Δεν ζητώ λευκή επιτογή από κανέναν και αυτό είναι σαφές. Δεν επιδιώκω κανενός είδους η κυβέρνηση. Πολύ απλό. Δεν έκρυψα και δεν πρόκειται να κρύψω την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Σε ό,τι αφορά τις συγκρίσεις που επιχειρεί το Πασόκ, θα πω ενδεικτικά δύο μόνο στοιχεία. Την ανεργία και τα ελλείμματα. Όλα τα άλλα λοιπόν περιττεύουν. Παραλαμβάνω λοιπόν, χρέος όλων μας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να βάλουμε πάνω από τις προσωπικές, πάνω από τις κομματικές σκοπιμότητες, το συλλογικό, το κοινωνικό, το εθνικό συμφέρον. Χρέος όλων είναι να ανταγωνιστούμε στο πεδίο της προσφοράς. Χρέος όλων είναι να ακολουθήσουμε με συνέπεια το δρόμο της υπευθυνότητας. Εμείς, η κυβέρνηση δηλαδή, ακολουθεί μια ξεκάθαρη στρατηγική σε ό,τι αφορά τα δίκαια και τα δικαιώματα του τόπου. Στα εθνικά μας ζητήματα έχουμε βάλει απαράβατες, αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές. Πίσω από τις γραμμές αυτές δεν πρόκειται να πάμε ποτέ. Αμφιβολίες δεν πρέπει να έχει κανένας. Η κυβέρνηση επίσης ακολουθεί πολιτική ωριμότητας και υπευθυνότητας απέναντι στις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής θύελλας. Το σχέδιό μας αναπτύσσεται, εφαρμόζεται από την πρώτη στιγμή, έχει άμεσους αλλά και μόνιμους στόχους. Αφορά την ανάπτυξη, τη δημοσιονομική εξυγίανση, τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων. Ξέρουμε πολύ καλά τις δυσκολίες. Κάναμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τις συνέπειες της κρίσης. Κάναμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη μέρα. Και τελειώσω με αυτό. Όποιες και αν είναι αντιξιότητες, όποιο και αν είναι και το προσωπικό ακόμα κόστος, πρέπει να πω ότι θα συνεχίσω να παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για αυτή την καλύτερη μέρα και για όλους τους Έλληνες.